Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 8. Είμαστε έτοιμοι για ένα κάτω πράξη διαφορετικό από τις άλλες φορές, με πολύ διαφορετική και πολύ ευχάριστη έναρξη. Εναλλακτικό, θα έλεγα. Λοιπόν, σήμερα κοντά μας έχουμε τη Φωτεινή Καραθάνου, η οποία είναι ένας καλεσμένος σαν δώρο, θα το πω. Ένας καλεσμένος που όμοιό του δεν είχαμε ποτέ. Έτσι, καμία σχέση με ό,τι σας είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα. Η Φωτεινή θα μπορούσα να την πω και επαγγελματία κολυμπήτρια. Έχει πάρα πολλές διακρίσεις στο ενεργητικό της και θα μας μιλήσει λίγο για τη ζωή της, ποια είναι η καθημερινότητά της και πώς άρχισε όλο αυτό το ταξίδι που την έχει φέρει σήμερα εδώ πέρα. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα και σε εσάς. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Πες μας λίγο για να αρχίσουμε. Καταρχάς, πόσο χρονών είσαι? Είμαι 16 ετών, στα 17. Είναι και η νεότερη καλεσμένη που είχαμε μέχρι τώρα. Πραγματικά, ναι. Μέχρι τώρα είχαμε, νομίζω πιο νέες ήταν 17 στα 18. Είχαμε Τρίτη Λυκείου, εσύ σε Δευτέρα Λυκείου. Ναι, ναι, σωστά. Ωραία. Και πάμε να δούμε λίγο πώς άρχισε το χόμπι άλλοτε, φαντάζομαι, που τώρα έχει γίνει τρόπο ζωής, καθημερινότητα. Έτσι. Αρχικά ήμουνα καλοκαιρινές διακοπές, όπως πάνε τα περισσότερα παιδιά. Mm-hmm. Ήμουνα 3 ετών. Από ιστορίες των γονιών μου, εγώ δεν θυμάμαι κάτι. Και μ' άρεσε γενικά να παίζω στη θάλασσα και να κολυμπάω. Και ξεκίνησε, αφού γυρίσαμε από διακοπές, περνάγαμε έξω από τον Πανιόνιο της Νέας Μύρνης και το έδειχνα στους γονείς μου και τους έλεγα ότι θέλω να πάω. Κάποια στιγμή με πήγαν να δοκιμάσω, να δω πώς είναι το κολυμπητήριο, η κολύμβηση γενικά. Βλέπανε ότι ανταποκρίνομαι. Συνεχίστηκε όλο αυτό, εξελίχθηκε. Στον ένα χρόνο βγήκα από τη μικρή πισίνα, πήγα στη μεγάλη. 4 χρονών πήγες στη μεγάλη πισίνα. Ναι, τόσο γρήγορα. Μπράβο. Μετά στα 8 χρονών ανέβηκα για μία χρονιά στην 50 πισίνα του Πανιωνίου. Mm-hmm. Και 9 ετών έφυγα από τον Πανιώνιο και πήγα στον αθλητικό μήλο Παλουφαλήρου. Και από τότε είμαι εκεί πέρα. Άρα τώρα είσαι αθλήτρια του Φαλήρου. Ναι, ναι. Μας την πήραν από τη Νέα Σμύρνη. Δεν καταφέραμε να την κρατήσουμε ούτε Πανιόνιο ούτε Μήλωνα. Εντάξει, νομίζω το συνηθίζουμε αυτό. Ναι, το συνηθίζουμε. Έτσι, μην με προκαλείς τώρα να πω για άλλα, αλλά το συνηθίζουμε να χάνουμε έτσι καλά παιδιά. Πάμε λίγο να δούμε. Από ποια ηλικία κατεβαίνεις σε αγώνες? Από 8 χρονών είχαμε μερικούς διασυλλογικούς αγώνες. Mm-hmm. 9 μπήκαμε προαγωνιστική μέχρι τα 12 και είχαμε πιο συχνούς αγώνες, χειμερινούς και θερινούς. Στα 11-12 και πανελλήνιους που δεν ήταν τόσο μεγάλη σημασία. Μετά 13 ετών στην αγωνιστική ομάδα είχαμε χειμερινούς αγώνες και πανελλήνια πρωταθλήματα που ήταν είτε Αθήνα, είτε Βόλο, είτε Θεσσαλονίκη και είχαμε διάφορα ταξίδια. Από διακρίσεις, ποια είναι έτσι? Πες μας λίγο τι διακρίσεις έχεις πάρει. Πρώτη γυμνασίου είχα βγει πρώτη στο 50 πρόσθιο, τρίτη στο 100 πρόσθιο, δευτέρα γυμνασίου. Μιλάμε πάντα για πανελλήνια πρωταθλήματα. Ναι, ναι, για το πανελλήνιο. Δευτέρα γυμνασίου είχα βγει δεύτερη στο 200 ελεύθερο και στο 400. Και τρίτη στο 800, νομίζω. Δεν θυμάμαι, είχα πέσει πολλά. Η μεγαλύτερη διάκριση που έχεις πάρει? Λοιπόν, είχα τρίτη γυμνασίου και πρώτη λυκείου, βγήκα πρώτη στο 200 ελεύθερο. Αχα. Και τις διευθύνες. Άρα αγωνίζεσαι σε όλα τα αθλήματα της κολύμβησης? Κυρίως 200 και 400 ελεύθερο. Mm-hmm. Αλλά πέφτω και 100 και 800 ελεύθερο, αλλά και τις μεικτές που είναι 200 και 400 μέτρα. Άρα έχει πολύ πράγμα το ενεργητικό σου. Πέφτω, ναι. Πέφτω γενικά τα πάντα. Το αγαπημένο σου? 200 ελεύθερο. Το πιο δύσκολο πάντα, εγώ τη μόνη σχέση που έχω με την κολύμβηση είναι αυτά που βλέπω κυρίως Ολυμπιακούς αγώνες, διασυλλογικά πρωταθλήματα, μέχρι εκεί πάει. Κυρακέτες το καλοκαίρι. Κυρακέτες το καλοκαίρι. Εννοείται. Ποιο είναι το πιο δύσκολο? Λοιπόν, το 200 πεταλούδα, αν και μου αρέσει πολύ, είναι αρκετά δύσκολο και το 400 μεικτή είναι πολύ δύσκολο. Αλλά δεν τα κάνουμε αυτά εμείς. Όχι. Κάνουμε σε πιο απλά κάποια.
Εμείς στο beach bar. Καλά είμαστε εκεί. Εγώ θα ήθελα να μας πει λίγο και μια καθημερινότητα, δηλαδή επειδή φαντάζομαι ότι για να καταφέρεις τέτοιες έτσι επιδόσεις πάει να πει ότι προπονείσαι και πολύ. Αρκετά, ναι. Πολλές προπονήσεις, είναι 9 προπονήσεις τη βδομάδα. 9. Για πόσες ώρες μιλάμε? Είναι 2 ώρες κάθε προπόνηση τουλάχιστον. Άρα έχεις και διπλές προπονήσεις, γιατί έχεις 7 μέρες που πάνω. Ναι, έχω Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο διπλές προπονήσεις. Μπράβο. Γενικά, ας πούμε, τις μέρες που έχω διπλή προπόνηση ξυπνάω 5 ώρα, 6 ώρα πρέπει να είμαστε μέσα στο νερό. Βγαίνουμε 7.30 συνήθως, για να προλάβουμε να πάμε στο σχολείο. Μετά γυρνάω σπίτι, παίρνω τσάντα, πάω με τα μέσα προπόνηση και είμαστε 3:15 με 5 έχουμε προπόνηση. Και μετά έχω φροντιστήριο το απόγευμα. Έχει φτάσει τη μέση. Ναι. Ευτυχώς έχω τελειώσει τα αγγλικά. Πάλι. Έχω αναλόγως τη μέρα από 1 ώρα και 3.5 ώρες φροντιστήριο. Και κάθε Δευτέρα και Τετάρτη έχω και γυμναστήριο 9 με 10. Η ερώτηση χρήσεως τώρα. Ελεύθερο χρόνο έχεις, έστω ένα μισάωρο. Τις Κυριακές. Κυριακές. Μόνο. Είναι σαν να λέμε day off και ή καμία σχέση. Είναι ακριβώς αυτό. Βέβαια πέφτει πολύ διάβασμα την Κυριακή. Πέφτει όλες τις εβδομάδες το διάβασμα. Α, υπέροχα. Σχολείο πώς φαίνεται, δηλαδή πώς... Το σχολείο, ναι. Εντάξει, νομίζω η Δευτέρα Λυκείου είναι μια σχετικά εύκολη χρονιά, γιατί τα μαθήματα της Γενικής δεν είναι τόσο απόλυτα. Θέλω να πω ότι οι καθηγητές καταλαβαίνουν ότι κάποιοι θα πάνε στην άλλη κατεύθυνση, οπότε δεν μας φορτώνουν. Θρησκευτικά, αγγλικά, προσπαθούν τέλος πάντων να μην μας βάζουν και για το σπίτι μαθήματα, να είμαστε πιο χαλαροί. Ποια κατεύθυνση εσύ? Θετική. Θετική. Και πού στοχεύεις? Έχω ως πρώτο στόχο τη φυσιοθεραπεία. Εδώ Αθήνα, φαντάζομαι. Ναι. Εντάξει, φυσιοθεραπεία έχει να κάνει λίγο και με την κολύμβηση, δηλαδή με τον αθλητισμό γενικότερα, οπότε μπορείς να το συνδυάσεις εύκολα. Παίρνεις κάποια μόρια, κάτι θα σε βοηθήσει ο αθλητισμός? Έχω πάρει μόρια, έχω πάρει ένα 10%. Τρίτη γυμνασίου το πήρα πρώτη χρονιά. Το πήρα και πέρσι, πρώτη λυκείου, αλλά δεν λειτουργεί αθρηστικά, δυστυχώς. Αυτό. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι ή πρόπερσι είχε ένα θέμα με τα μόρια των αθλητών. Κάποια είχαν καταργηθεί, δεν μετρούσαν από κάποια συγκεκριμένα αθλήματα. Θυμάσαι, έχεις κάποια εικόνα? Δεν έχω κάποια εικόνα, δεν είχα ασχοληθεί τόσο. Ναι, όχι. Πολλά, δηλαδή πραγματικά και το φροντιστήριο. Δηλαδή... Είναι για το φροντιστήριο. Διαβάζω κυρίως για το φροντιστήριο. Για το σχολείο προλαβαίνω να διαβάσω, βγαίνουν. Τώρα αν δεν προλάβω κάτι, είτε θα το κάνω σε κάποιο διάλειμμα, είτε του φροντιστήριου αν δεν προλάβω θα τα κάνω ίσως και την ώρα της γυμναστικής. Από καθηγητές υπάρχει έτσι κατανόηση? Από τους περισσότερους, αν όχι. Μια χαρά. Προπονήσει, είπαμε, πάλι το κύριο που βρίσκεται. Στο Φλίσβο, δίπλα. Άρα έχεις εύκολη σχετικά μετακίνηση μέσα του. Είναι ένα 20 λεπτό με το τραμ. Με το λεωφορείο θέλω ένα 10 λεπτό να πάω στη στάση με τα πόδια, οπότε και άλλα 5 λεπτά να φτάσω, κάνω 1/4. Αν το προλάβω το λεωφορείο. Οι αγώνες, από ό,τι καταλάβαμε, είναι πολύ. Πας και σε πάρα πολλά μέρη. Ναι. Αντά την έννοια. Έχεις χορηγούς. Πώς υποστηρίζεις όλα αυτά? Πώς στήριξη οικονομική, ρε, γιατί φανταζόμαστε ότι και ο εξοπλισμός σου θα είναι έτσι ακριβώς. Χορηγία για τα αθλητικά είδη δεν έχω ακόμα. Ελπίζω πραγματοποιώντας κάποιους στόχους να καταφέρω να πάρω. Για τα συμπληρώματα, ηλεκτρολίτες, αποκατάσταση, σιδήρους κτλ. Είχα 1 χρονιά. Αυτό ήταν όλο. Αλλά μετά βγήκαμε καραντίνα και διακόπηκε γιατί δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει οικονομικά η εταιρεία. Δεν υπάρχει κάποια στήριξη ούτε από το Δήμο ούτε από άλλον φορέα?
Ο δημόσιος φορείς και τα λοιπά δεν έχετε κάποια υποστήριξη, φαντάζομαι. Όχι, όχι. Μάλιστα. Και μιας και ανέφερες και την καραντίνα. Ναι. Συγγνώμη. Ναι. Πώς ήταν αυτή η μετάβαση από μια ρουτίνα ουσιαστικά που μας περιέγραψες σε ένα διάστημα αποχής. Ναι, όντως. Πώς ήταν για σένα, πώς πέρασες. Στην πρώτη καραντίνα ήταν πολύ περίεργα, γιατί ενώ χαρήκαμε που θα κλείσουν τα σχολεία, τα περισσότερα παιδιά, για να λέμε την αλήθεια, δεν γινόντουσαν διαδικτυακά μαθήματα ακόμα. Ή γινόντουσαν μία-δύο φορές τη βδομάδα για μία ώρα. Οι προπονήσεις σκόπηκαν πολύ απότομα. Δηλαδή, ήταν η μέρα Τρίτη, θυμάμαι, που ανακοίνωσαν ότι Τετάρτη κλείνουν τα σχολεία. Εμείς την Πέμπτη φεύγαμε τετραήμερη με το σχολείο. Και απλά μπήκε η μαμά μια συναθλητριά μου μέσα στα αποδυτήρια και μας λέει: αύριο κλείνουν τα σχολεία, δεν πάτε. Και κάναμε εμείς πανηγύρι μέσα στα αποδυτήρια. Και την Παρασκευή μας ανακοινώνουν ότι θα κλείσουν και τα κολυμπητήρια. Και παθαίνουμε. Ναι, εκεί καθόλου πανηγύρι. Μετά όλο το πρωί στο σπίτι καθόμουν, δεν έκανα τίποτα. Κοιμόμουν. Βασικά. Σου έλειπε, ναι, όντως. Σου χρειαζόταν. Πολύ. Αλλά μέχρι να μπούμε στη διαδικασία με τους προπονητές μου να ξεκινήσουμε γυμναστήριο διαδικτυακά. Δεκά. Ναι, βάζαμε τον υπολογιστή ή το όποιο μέσο είχε ο καθένας. Κάμερα, μας μίλαγε ο προπονητής, εμείς σιγά στη μικρόφωνα να μην γίνεται πανικός εκεί πέρα. Και όσο γινόταν, γινόταν το γυμναστήριο, κάπως. Αλλά δεν είχαμε επαφή με το νερό καθόλου. Δύο μήνες. Όσο ήταν η καραντίνα, 2 μήνες ήταν η πρώτη καραντίνα. Και τώρα μιλάμε για πρωτάθλημα που δεν μπορούσατε να μπείτε στο νερό να κάνετε προπόνηση. Εμείς κανονικά ως κολυμβητές, άμα μείνουμε 4-5 μέρες εκτός, θέλουμε κι άλλες τουλάχιστον 2-3 μέρες να επανέλθουμε. Λογικό. Πες μας λίγο για τη διατροφή σου. Διατροφή. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, έτυχε κυριολεκτικά το Σεπτέμβριο και πήγα σε διατροφολόγο. Αλλά... Okay, το τηρώ από το Σεπτέμβριο γιατί υπήρχε ένα συμβάν. Αλλά γενικά δεν ακολουθούσα κάποιο πρόγραμμα τα προηγούμενα. Περίεργες ώρες που έχεις προπονήσεις. Πότε προλαβαίνεις και τρως και όλα. Τρώω το πρωί. Είτε πριν από την προπόνηση ή αν δεν έχω προπόνηση πριν από το σχολείο. Δηλαδή πάμε γύρω στις 5-5.30. Τρώω στις 5.30 δύο φρυγανιές με μέλι, απλά για να μην πάω μάδια στο μάχη προπόνηση. Ναι, και πέφτεις και στο νερό, δεν είναι να πεις ότι πρέπει να βάσεις. Μπορείς να πας και φάγω μέλι. Αυγά με μπέικον, ας πούμε. Όχι. Μετά την προπόνηση, ή αν δεν έχω προπόνηση πριν από το σχολείο, θα φάω γιαούρτι, ξέρω εγώ, με δημητριακά. Μετά τρώω μεσημεριανό στο σχολείο. Γύρω στις 12 παρά που έχουμε ένα διάλειμμα. Μετά πάω προπόνηση. Γυρνάω από την προπόνηση 5:15. Τσιμπάω κάτι, πάω φροντιστήριο. Γυρνάω και τρώω βραδινό. Και μετά ταινία και πατατάκια. Μετά διάβασμα. Μετά διάβασμα. Διάβασμα και ύπνο από τις 10. Δεν μπορώ να φανταστώ ένα παιδί που δεν έχω καμία τέτοια επαφή με τον αθλητισμό όπως έχει Φωτεινή. Με αυτά μου ακούγονται απίστευτα. Δεν μπορούσα να φανταστώ τον εαυτό μου να μπω σε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εντάξει, σίγουρα σε βοήθησε το ότι από μικρή το ακολουθούσε. Ναι, δεν πήγες ξαφνικά στα 13-14 και λες τώρα θα ξεκινήσω να μπω σε τόσο σκληρό Είχα πρόγραμμα. Είχα μια ρουτίνα από πριν και αυτό συνεχίστηκε. Απλά μεγαλώνοντας και τα μαθήματα που δυσκολεύουν είναι όντως λίγο πιο δύσκολα, ξέρω εγώ. Καμιά μέρα το μήνα, ίσως χάσω καμιά προπόνηση άμα δω ότι πιέζομαι με τα μαθήματα. Φαντάζομαι και κάποια φορά θα ήθελες να υπάρεις κάποια προπόνηση και να βγεις με παρέα, να βγεις έξω. Όχι, όχι, δεν το έχω κάνει αυτό. Δεν το έχω κάνει. Και πάρτι που έχω, τους λέω εντάξει, θα αργήσω λίγο. Γενικά προσπαθώ να μην χάνω προπονήσεις. Τώρα, αναλόγως τι θα συμβεί. Αυτό, άμα έχω διάβασμα ή κάποιο διαγώνισμα σοβαρό την επόμενη μέρα. Μπορεί να παραλείψω την προπόνηση. Αγώνες σε μεγαλύτερο επίπεδο γίνονται, δηλαδή η ευρωπαϊκή, κάτι τέτοιο, η παγκόσμια κτλ. Τώρα με την καραντίνα δεν έγινε. Έγινε ένα ευρωπαϊκό το καλοκαίρι, που πήρανε πολύ λίγα άτομα οι εθνικοί.
Γενικά γίνονται. Okay. Και βαλκανικοί και ευρωπαϊκοί νέων. Παγκόσμια σχολικά. Άρα θα σε δούμε. Θέλω να ελπίζω. Ποιο είναι το πρόγραμμά σου τον επόμενο καιρό, πού θα σε δούμε να απαντήσεις. Λοιπόν, στη χειμερινό. Είναι αρχές Φεβρουαρίου. Και περίπου, στα... και περίπου στα μέσα είναι και της ανοιχτής κατηγορίας το Πανελλήνιο χειμερινό. Υπάρχουν κάτι αγώνες δύο Σαββατοκύριακα που είναι στο Καρπενήσι. Δεν γνωρίζω αν θα πάω γιατί γράφω διαγώνισμα στο φροντιστήριο, οπότε προηγείται. Λογικό. Μετά έχει στο ΆΚΑ ο Παναθηναϊκός κάτι αγώνες, εκεί θα πάμε. Μετά έχει στη Θεσσαλονίκη, που επειδή έχει πολλά κρούσματα η Θεσσαλονίκη, δεν γνωρίζω, μάλλον δεν θα πάμε εκεί πέρα σαν ομάδα. Και μετά θερινός κύκλος, είναι σίγουρα τα πρωταθλήματα που είναι Ιούλιο. Και ίσως καμιά Κρήτη. Πάς και τα κοιτάζια πάντα. Πάω τα ξεδάκια. Έτσι, έτσι. Μια χαρά. Λοιπόν, νομίζω ήταν πολύ όμορφο. Μάθαμε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι ένα παιδί στην ηλικία μου τότε θα μπορούσε να υποστηρίξει να είναι αυτή η καθημερινότητά του. Και εγώ μέχρι, ξέρω εγώ, πέρσι δεν μπορούσα να φανταστώ ότι φέτος θα μπορέσω να βγάλω αυτό το πρόγραμμα. Γιατί εγώ στοχεύω και του χρόνου να κολυμπάω, όσο μπορώ. Τώρα, άμα δεν βγούνε οι προπονήσεις και τα λοιπά, πραγματικά από δεν θα βγούνε γιατί... Πραγματικά από μένα έχεις τεράστιο respect για όλο αυτό που κάνεις. Πάντα διαχρονικά υπήρχαν, ρε παιδί μου, αντίστοιχα έτσι, παιδιά που ήταν πολύ δυνατοί στον αθλητισμό. Και μπράβο σου που έχεις τις δυνάμεις και τις αντοχές. Και τις ψυχικές και τις πνευματικές, άσχετα από τα σωματικά. Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι πριν κλείσουμε ότι η Φωτεινή είναι και μέλος της Προεθνικής Νεανίδων. Ναι, σημαντικό. Εγώ θέλω έτσι κι αλλιώς να σου ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο, ναι. Και μακάρι γιατί όχι να τη δούμε και σε Ολυμπιακούς. Θέλω να ελπίζω κάποια στιγμή. Είναι όλο το μέλλον μπροστά σου. Αυτό περιμένουμε από τη μικρή οθόνη τη δικιά μας εδώ πέρα να σε δούμε σε πολύ μεγαλύτερες. Στην ΕΡΤ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή, που ήσουν εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Και στο επανειδήν.